Να σας πω ότι στο συντονισμό για το ποιος θα τραγουδήσει θα είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος θα ερμηνεύσει κάποια τραγούδια. Θα τραγουδήσουν, πιστεύω, και άλλοι καλεσμένοι, γιατί μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων που θα έρθουν στο γάμο το απόγευμα θα είναι η κυρία Κελεκίδου, ο κύριος Κουρκούλης, θα είναι ο κύριος Ρέμος, η κυρία Βύση. Άρα πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλοί καλεσμένοι που θα χαρίσουν ερμηνείες για τους καλεσμένους και για τους νεόνυμφους. Λαμπεροί καλεσμένοι. Λαμπεροί. Και πρέπει να σας πω ότι την Τετάρτη προχθές που έκανε τον bachelor party η Γογό Μαστροκώστα ήταν παρόν ο Αντώνης Ρέμος και η Άννα Βύση και τραγουδήσανε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και μία πρόβα έτσι general για το τι θα επικολουθήσει σήμερα. Συναυλία είναι αυτό, δεν είναι γάμος. Θα περάσουμε καλά το βράδυ. Θέλω να σας αποκαλύψω και λεπτομέρειες για το ποιοι επιμελήθηκαν το μακιγιάζ, το χτένισμα της Γογκός. Τα πάντα θέλουμε να ξέρουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο, πρέπει να σας πω, πριν από 5 λεπτά έφτασαν οι μπομπονιέρες εδώ. Το νηφικό ήρθε από χθες το βράδυ, όπου είναι και οι νεόνυμφοι εδώ. Ξέρετε ότι μείνανε μέσα εδώ στο κτήμα.